αν επανεκλεγείτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, πώς θα προχωρήσετε με το Κυπριακό? Όπως έχω διαμηνήσει, διαβιβάσει και για προσωπικής επαφής πίσω στο Γενικό Γραμματέα, είμαι έτοιμος να επανέλθω στο τραπέζι του διαλόγου όσον αφορά τουλάχιστον τις εσωτερικές πτυχές. Γιατί υπάρχουν συγκλήσεις, αλλά υπάρχουν και διαφορές. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα καλύτερο κλίμα και καλύτερες προϋποθέσεις για να μπορεί να δημιουργήσουμε ένα κράτος που να μπορεί να λειτουργεί, να έχει διάρκεια και να αισθάνονται και οι δύο κοινότητες την ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα το θέμα της διάσκεψης για την Κύπρο, αυτό που είπα και παραλαμβάνω, είπα στο Γενικό Γραμματέα αλλά και προς όλους τους συνομιλητές μου, είναι ότι χρειάζεται καλή προετοιμασία για να μην αντιμετωπίσουμε την απογοήτευση που ζήσαμε είτε στη Γενέβη είτε στο Κράν Μοντανά. Και αυτό είναι απόλυτα συμβατό με ό,τι ο Γενικός Γραμματείας έχει καθορίσει μία από τις παραμέτρους του που αφορά την διεθνή πτυχή. Δηλαδή ότι χωρίς τη λύση, την εξέβρεση λύσης για τα θέματα ασφάλειας, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Και στη διατύπωση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα ή στις παραμέτρους του, καθορίζει ρητά ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί το υπάρχον σύστημα με έναν άλλο αποτελεσματικό, λαμβανομένης υπόψη της ιδιότητας της Κύπρου ως μέλους των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τις δικές μας προτάσεις που είχαμε υποβάλει στις 6 Ιουλίου, ρητά διαλαμβάνονται τόσες πρόνοιες που όχι μόνο παρέχουν ασφάλεια στη μια, αλλά και στις δύο κοινότητες με έναν αποτελεσματικότητα τρόπο. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, η πρόθεση μου είναι αμέσως μετά να ζητήσω, αν είναι δυνατόν, να επαναρχίσει ο διάλογος ο διακοινωτικός. Την ίδια ώρα προς το Γενικό Γραμματέα θα απευθυνθεί η Εκκλησία στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι. Να ενεργοποιηθούν έτσι ώστε να μας προετοιμάσουν μια τέτοια σύνοδο για την Κύπρο που εάν και εφόσον εξευρεθούν οι τέτοιες συγκλήσεις στο θέμα της εσωτερικής πτυχής, ναι, να είμαστε έτοιμοι, εφόσον ικανοποιείται το αίτημα να νιώθουμε εντελώς ανεξάρτητοι για να αποφασίζουμε μεταξύ μας Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, να επιτύχουμε, ναι, το στόχο που θέτουμε. Αποδέχεστε το πλαίσιο Κουτέρες, κύριε Πρόεδρε, και το άτυπο έγγραφο για τον μηχανισμό εφαρμογής λύσης? Κοίταξε, σαφώς, σας ρωτώ έτσι απευθείας. Έχω απευθείας, βεβαίως, ναι, και έχω καταθέσει προτάσεις πάνω σε αυτό, έξω και κατηγορούμε, παρά το ότι δεν είναι έτσι, ότι τα έδωσα όλα από τη μια πλευρά και από την άλλη ότι έπρεπε να δώσω περισσότερα. Αυτοί που δεν θέλουν λύση, βεβαίως, μπορούν να κριτικάρουν αυτή τη στάση σας. Όμως, για να φτάσουμε σε μια βιώσιμη λύση, οπωσδήποτε είναι ανάγκη να δώσουμε και να πάρουμε. Δεν υπάρχει τελευταία το θέμα ανάλυση. Είναι ό,τι δίνεις να είναι μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας όλων να δημιουργήσουμε ένα κράτος που να μπορεί να λειτουργήσει, να μπορεί να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου, να μην είναι μια επίπλαστη μια συμφωνία τέτοια που στο τέλος την επομένη της εφαρμογής της να καταρρεύσει. Εντάξει, αυτή είναι η ρητορική του ενδιάμεσου χώρου, βεβαίως. Όχι, είναι και δική μου και δική του καθενός, των όποιων, όλων μας, και πιστεύω Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, η έγνοια μας πρέπει να είναι ότι πρέπει αυτό που θα αποτελέσει τη λύση να είναι λύση διάρκειας. Ναι, λύση που να μπορεί να σταθεί στον χρόνο, αλλά και να επιτρέψει να λειτουργήσει το νέο καθεστώ πραγμάτων. Διαφορετικά, από την ώρα που και οι μεν και οι δε θα αισθάνονται ανασφάλεια, και αν θελήσεις και αν δοκιμάσεις να την περάσει από δημοψήφισμα λόγω της δημιουργίας ενός κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ εμάς έναντι της Τουρκίας, των Τουρκοκυπρίων έναντι των Ελληνοκυπρίων, δεν θα περάσει από το λαό. Και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Γι' αυτό και λέω ένας διάλογος που θα είναι στη βάση ανάλυσης σεβασμού, που θα είναι στη βάση της αναγνώρισης των ανησυχιών και των δύο κοινοτήτων και θα ευρίσκει τον τρόπο που να ανταποκρίνεται ή να συμβιβάζει τις ανησυχίες, δηλαδή να ξεπερνούνται οι ανησυχίες και της μιας και της άλλης κοινότητας και την ίδια ώρα θα δημιουργεί μια προοπτική για το μέλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι θα εγκριθεί και από τις δύο κοινότητες. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, σαφώς ξέρουμε όλοι μας ότι το 2004 πήρατε στους ώμους σας όλη την εκστρατεία του ΝΕ και με τίμημα μάλιστα. Φτάσατε στο Κράμ Μοντανά στο παραένα για λύση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως τελικά όλα κατάληξαν σε ναυάγιο και πάλι. Γιατί να σας εμπιστευτεί τώρα ο κυπριακός λαός ότι θα καταλήξουμε σε λύση αν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες? Δεν είπα ότι ανεξαρτάται από μένα να καταλήξουμε σε λύση. Και αν ήμουν εγώ το εμπόδιο, τότε θα έχετε απόλυτο δίκιο να με ρωτάτε γιατί να με εμπιστευτούν. Το θέμα είναι γιατί καταλήξαμε σε μη λύση. Σε μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Όπως λέγει ο Γενικός Γραμματέας, βέβαια, ήταν μια ιστορική ευκαιρία. Βεβαίως, αλλά θέλω να πω και κάτι, γιατί ακούω κριτική. Ο Γενικός Γραμματέας εκθίασε τους δύο ηγέτες που εκατόρθωσαν να φέρουν μέχρι εκείνη την ιστορική στιγμή τα πράγματα, έτσι ώστε να υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει και λύση. Και συνεπώς να μην παραγνωρίζεται το θάρρος που επέδειξαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Γι' αυτό και δεν δέχομαι την απόδοση ευθυνών στους ηγέτες. Τι ήταν εκείνο το οποίο δεν εκπληρούτο με βάση το περίγραμμα του Γενικού Γραμματέα? Το θέμα της ασφάλειας, των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων της αιμονής της Τουρκίας να διατηρήσει και τα δύο με αναθεωρητική, με μια ρήτρα αναθεώρησης. Αλλά το χειρότερο που προκαλεί την ανασφάλεια στην μία των κοινοτήτων, και αυτή είναι η ελληνοκυπριακή, είναι η δημιουργία τουρκικής βάσης και ΕΣΑΗ παραμονής τουρκικού στρατού. Όχι στα επίπεδα του 1960. Αυτή ήταν η θέση του Γενικού Γραμματέα. Ναι. Αλλά σε έναν αριθμό στρατιωτών που θα πλησιάζει τις 2.000, 1.800 συγκεκριμένα ζητούσαν οι Τουρκοκύπριοι, με τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης και μόνιμη ΕΣΑΗ παρουσία τουρκικού. Όμως, αν πήγαινε το θέμα στο επίπεδο των πρωθυπουργών, ίσως να διαφοροποιήσουν η στάση της Τουρκίας, δεν ξέρω. Στο επίπεδο των πρωθυπουργών θα πήγαινε το θέμα εάν καταλήγαμε με τη σύνθεση της διάσκεψης για την Κύπρο στο θέμα της επίλυσης του θέματος της ασφάλειας. Δηλαδή, αυτό που ανεμένε εκείνες τις κρίσιμες ώρες ήταν η υποσχόμενη έκπληξη της τάσης της τουρκικής κυβέρνησης που θα μας ελευθέρωνε τα χέρια για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα ήταν ο καθορισμός ημερομηνίας αναθεώρησης ή τερματισμού της παρουσίας του ελάχιστου δυνατού αριθμού κατοχικών στρατευμάτων. Το γεγονός όμως ότι τελικά οι συνομιλίες προβάγησαν και δεν διακόπηκαν για ένα μήνα, για παράδειγμα, ώστε να ξαναγίνει μια διαβούλευση κλπ. Ήταν έτσι κάπως απότομο εκείνον. Χάθηκαν πάρα πολλά εκείνη τη στιγμή. Δεν διαφωνώ. Αλλά δυστυχώς αυτή ήταν η θέση του Γενικού Γραμματέα. Όμως την έκθεσή του δεν επιρρύπτει ευθύνη στην Τουρκία. Δεν είναι το δυνατό. Ούτε σε εμάς επιρρύπτει. Ούτε σε εμάς, αλλά δεν. Ούτε στους Τουρκοκύπριους. Ναι, ότι είναι... πήγαν εκεί δεσμευμένοι να βρουν λύσεις στην ασφάλεια. Αγαπητοί μου, κύριε Χατζηγυριακό, να ξέρουμε κάτι. Ο Γενικός Γραμματέας, προκειμένου να αφήσει τις πόρτες ανοιχτές, από την ώρα που αποδίδεις ευθύνες, σημαίνει ότι κάποιες πόρτες κλείνεις. Και ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα δεν είναι να δημιουργεί αδιέξοδα, είναι να αφήνει προοπτικές. Και αυτό έπραξε με την έκθεση. Θα μπορούσατε να διαμαρτυρηθείτε βεβαίως στον Γενικό Γραμματέα, ότι εμείς είμαστε εντάξει, η άλλη πλευρά φέρει εμπόδια. Αυτό το έχω διαβιβάσει στο Γενικό Γραμματέα. Διότι έχω καταθέσει και στις 5 Ιουλίου προτάσεις οι οποίες απαντούσαν στην καθεμιά των παραμέτρων του Γενικού Γραμματέα. Ναι. Και είναι για αυτά που κατηγορούμε ότι τάχα έδωσα τα πάντα, αλλά την ίδια ώρα από τη μια πλευρά κατηγορούμε ότι έδωσα τα πάντα, από την άλλη είναι ότι έπρεπε να δώσω περισσότερα. Ναι. Δεν είναι θέμα της ελληνοκυπριακής πλευράς μόνο. Θα πρέπει να γίνει κατανόηση ότι υπάρχει η τουρκοκυπριακή που υπάρχουν κάποιες αξιώσεις εν ονόματι της πολιτικής ισότητας ή εν ονόματι της προστασίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, παραδείγματος χάρη, θετική ψήφος για κάθε απόφαση. Εγώ θα εισηγηθεί. Ναι, η θετική ψήφος των Τουρκοκυπρίων εκεί και όπου επηρεάζεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Διότι αν θυμίστε, στι 11 Φεβράριου του 2014, στο κοινό να κοινωθέν με τον κύριο Νέρογλου, είχαμε συμφωνήσει ότι ούτε η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να επέμβει στα εσωτερικά της όποιας πολιτείας, ούτε η όποια πολιτεία μπορεί να επέμβει στα της κεντρικής κυβέρνησης ή
τις άλλες πολιτείες. Αυτό ήταν το, αν θέλετε, μια βασική αρχή, ότι δεν θα επηρεάζουν το αρνητικά τα συμφέροντα της οποιασδήποτε κοινότητας. Επεζήτησε η τουρκοκυπριακή κοινότητα να έχει τη θετική ψήφο. Και τους είπα, αντί επί πάσης αποφάσεως, για κάθε απόφαση, γιατί να μην περιορίσουμε τη θετική ψήφο. Εκεί και όπου πιθανόν αρνητικά να επηρεάζεται η μια ή άλλη κοινότητα, ή, δηλαδή η συνιστόσα πολιτεία. Ούτως ή άλλως είναι κατοχυρωμένη η αρχή, ναι, του non-encroachment, δηλαδή της μη παρέμβασης στα... Αλλά είπα το εξής, ακόμα και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών, για να μην υπάρχει παράλυση του κράτους. Κάτι... Να πάμε όμως στο σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να μην μείνουμε σε αυτό. Επειδή δηλώνετε τώρα ότι βεβαίως ότι είσαστε υπέρ της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Τώρα όμως... Όχι τώρα, ενώ το είπετε σαφώς και με το πλαίσιο κλπ. Όμως κάποιες ενέργειες σας δημιουργούν αμφιβολίες σε ανθρώπους που θέλουν και επιδιώκουν τη λύση. Έστε. Για παράδειγμα, ο Αρχιεπίσκοπος βγαίνει και δηλώνει για δύο κράτη. Δεν σας είδαμε να το σχολιάσετε. Με είδατε να σχολιάσω τις δηλώσεις των αντιποψηφίων μου, που ασυστόλως, ανεδαφικά, διαστρεβλώνονται τις δηλώσεις μου με κατηγορούν. Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος έχει μια βαρύτητα όμως σε όλη την κοινωνία. Ναι, αυτό που λέτε έχει και τη σημασία. Είμαστε και έναν κοσμικό κράτος, είμαστε έναν ευρωπαϊκό κράτος. Δεν πρέπει να παρεμβαίνει ο Αρχιεπίσκοπος. Δικαιούται να έχει άποψη. Ναι, άποψη δικαιούται, όλοι μας έχουμε. Να του απαγορεύσουμε να έχει άποψη. Όχι, άποψη, ναι, αλλά επειδή ο ρόλος του είναι τέτοιος. Δεν παρεμβαίνει ποτέ στη λήψη να. Να μην έχει βαρύνουσα άποψη στο τέλος, σε κάτι που δεν τον αφορά. Η πολιτική δεν είναι ο τομέας του, εν πάση περιπτώσει. Ναι, υπάρχει ο διαχωρισμός πολιτικής με εκκλησιαστική εξουσία. Δεν νομίζω να επιχείρησε μέχρι σήμερα να παρέμβει στα των αποφάσεων της πολιτικής. Λέει τις απόψεις του. Επηρεάζει όμως με τον τρόπο του. Δεν νομίζω και θα πρέπει να επηρεάσει είτε στον διάλογο είτε. Να ξέρει τι κάνει η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, στον Κυπριακό. Κοιτάξτε, που είναι αυτό που θέμα. Έχει σημασία είναι οι απόψεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι οι απόψεις που δεν. Οπωσδήποτε έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει είτε η μια είτε η άλλη θρησκευτική ηγεσία. Το θέμα είναι ότι οι απόψεις του Αρχιεπισκόπου είναι απόψεις που δικαιούται να έχει οποιοδήποτε. Εκείνο που έχει σημασία είναι η πολιτική ηγεσία. Τι αποφάσεις παίρνει. Τώρα, κάτι άλλο που διχάζει είναι, κάνατε τελευταίως κάποιες τελετές, δύο νομίζω τελετές, για αυτούς που πολέμησαν, για αυτούς που πήραν μέρος στα γεγονότα του 1963-1964. Αντιλαμβάνεστε ότι εκείνα τα επεισόδια, εκείνες οι ταραχές, ήταν κάτι που διχάζει τις δύο κοινότητες, η κάθε πλευρά είχε το αφήγημά της. Και ήταν και η πρώτη διχοτόμηση, κύριε Πρόεδρε, αυτή, το 1963-1964. Η πρώτη απόπειρα διχοτόμηση. Τραβήχτηκε η πράσινη γραμμή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, με ποιο σκεπτικό εσείς τιμήσατε την πρώτη διχοτόμηση, ας το πούμε έτσι. Δεν ετοίμησα την πρώτη διχοτόμηση. Τους ανθρώπους που πήραν μέρος. Ετοίμησα εκείνους οι οποίοι αντιστάθηκαν σε κάποιες άλλες δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων που επεδίωκαν τη διχοτόμηση. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα ποτέ δεν επεδίωξε τη διχοτόμηση. Να είμαστε δίκαιοι. Θέλαμε να κάνουμε, να αλλάξουμε το σύνταγμα. Θα είμαι πάρα πολύ δίκαιος. Ακούστε να δείτε. Ναι, όντως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αναγνωρίζοντας ότι. Έγιναν παρακρατικές οργανώσεις, διάφορες. Θα έρθω, μην νομίζετε ότι είναι εξ εκείνων που αποκρύβουν πραγματικότητες. Αλλά να πω κάτι. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υπέβαλε αλλαγές του συντάγματος, ενδεχόμενα και δυστυχώς χωρίς τη συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, παροτρυνόμενος και ενθαρρυνόμενος από τη Βρετανία, προκειμένου να καταστήσει πιο λειτουργικό το κράτος. Εδιαφάνησαν από τα πρώτα χρόνια ότι κάπου δεν λειτουργούσε ως θα ήθελαμε. Και δυστυχώς αυτά είναι που κάποια στιγμή πρέπει να προσεχτούν. Δηλαδή, το να αποδίδεις τέτοια προνόμια στον έναν ή τον άλλο, στην πλειοψηφούσαν ή στην μειοψηφούσαν κοινότητα. Το αποτέλεσμα είναι θα δημιουργήσεις τέτοιο αίσθημα αδικίας, που ακόμα και αν είναι αιτιολογημένη ένα σκούσα τα προνόμια που της εδόθησαν μια κοινότητα, να προκαλεί την άλλη. Όταν η διαπίστωση ότι κάπου υπάρχουν το 62, θυμάστε, τον μπλοκάρισμα των φόρους. Υπέβαλε κάποιες προτάσεις. Είναι γνωστή ιστορία, κύριε Πρόεδρε, να μην μπούμε σε αυτήν όμως. Ναι, όχι, να μου επιτρέψετε. Υπήρχαν δύο
οργανωμένες καταστάσεις. Η μία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η άλλη στην ελληνοκυπριακή. Κάποια στιγμή, και σαν αποτέλεσμα καθοδήγησης, είτε αυτή ήταν από την Τουρκία, είτε με τις παρεμβάσεις που έγιναν τότε, στα πρώτα χρόνια, οι μητέρες πατρίδες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι οι πονοκέφαλοι που υποφέρουμε σήμερα είναι σαν αποτέλεσμα εκείνων των παρεμβάσεων. Βεβαίως ευτυχές είναι ότι μετά το 1974 η ελληνική κυβέρνηση σέβεται τις εκάστοτε εκλεγμένες κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι, συνέβαινε το ίδιο πρώτο 1974. Ναι. Αλλά, πάση περιπτώσει, η τιμή που απεδόθη είναι σε ανθρώπους που αντιστάθηκαν σε έναν καθεστώς που επεδίωκε να επιβάλλει η άλλη πλευρά. Υπήρξαν συγκρούσεις. Υπήρξαν κάποιοι που υπερασπίστηκαν. Δηλαδή δεν επετέθη η ομάδα τούτη εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Δυστυχώς απέναντι οι Τουρκοκύπροι με τη TMT ήταν έτοιμοι με βάση. Μην ξεχνάτε τη σύλληψη των Τουρκοκυπρίων. Τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει. Επομένως είναι αμαρτίες του παρελθόντος, οι οποίες εάν ευάρυναν τους Ελληνοκύπριους, το κατανοώ. Επεβάρυναν όλους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μακράν. Έχετε πει κι εσείς κάποτε ότι ήταν ο εθνικισμός και των δύο πλευρών. Βεβαίως. Το έχετε πει δύο χρόνια. Μην διέρνουμε. Για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, να δούμε το θέμα του. Δεν είναι επιβράβευση κάποιων που επεδίωξαν να διχοτομήσουν. Είναι επιβράβευση κάποιων που επιδίωξαν να κρατήσουν την ενότητα. Το αποτέλεσμα ήταν η διχοτόμηση όμως. Οπωσδήποτε δεν είναι εξαιρετικό. Πάση περιπτώσει, για να δούμε λίγο το μέλλον. Είναι αμοιβαία τα λάθη που έγιναν. Αμοιβαία τα λάθη μάλιστα από πλευρά ηγετικής και όχι απλών ανθρώπων που έδωσαν τις ζωές τους, είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων. Ο Γενικός Γραμματέας έχει πει, για να κλείσουμε το συζήτησή μας, ότι για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχήν να υπάρχει πολιτική βούληση και των δύο πλευρών, όλων των εμπλεκομένων, να ληφθούν κάποια ΜΟΕ, έχει πει, να εμπλακεί η κοινωνία, το κόσμος. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα σε αυτό το θέμα. Και ένα βασικό είναι. Ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζει καν τι είναι η Ομοσπονδία. Αυτό φάνηκε σε δημοσκοπήσεις που έγιναν. Υπάρχει δουλειά να γίνει, δηλαδή, πολύ στο επίπεδο του κόσμου. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά το ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος την Ομοσπονδία έγινε ένα δημοψήφισμα το 2004. Έγινε ολόκληρη, βεβαίως υπήρχε και μια έντονη παραπληροφόρηση. Αλλά. Τώρα έχουμε ένα πολύ πιο βελτιωμένο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Έχει βελτιωθεί. Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, αν υπάρξει τέτοια πρόοδος που θα πρέπει πια ελεύθερα να δώσεις τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα αρνητικά και το έπραξα πολλές φορές λέγοντας ότι η μη λύση δεν είναι λύση. Το θέμα είναι να σου επιτρέπεται επιτέλους. Εγώ είχα ζητήσει από τον Μουσταφά Κίντζη, το φίλο μου τον Μουσταφά Κίντζη, να βγούμε να δώσουμε δημοσιογραφική διάσκεψη και να πούμε τι επετύχαμε τις συγκλήσεις, τι απομένει που είναι μικρών αποκλήσεων, οι διαφορές μας δηλαδή είναι μικρές, και τι είναι μεγάλες μας διαφορές. Πότε και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ακριβώς αυτό μετά τη Γενέβη. Mm-hmm. Το Γενάρη, μετά το Γενάρη. Το είχα εισηγηθεί το Φεβράρι, μάλιστα είχα εισηγηθεί τη συνέχιση της Συνόδου για την Κύπρο μετά το Μόμπελεραν, προκειμένου να υπάρξει επιτέλους αλληλοκατανόηση των προβλημάτων ή να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αφορούν τα θέματα της ασφάλειας των εγγύσεων της παρουσίας στρατευμάτων. Δυστυχώς δεν σε ακουστικά, ήταν τότε οι εκλογές στην Τουρκία, το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι και αρνήθηκε δυστυχώς. Δύο φορές είχα προτείνει. Επιτέλους να ξέρει ο κόσμος τι είναι οι συγκλήσεις για να μην επιτρέπουμε όσους αρνούνται τη λύση να παραποιούν το τι συζητείται. Και τι έχει συμφωνηθεί. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι μείναμε χωρίς λύση και πάλι και ο χρόνος εργάζεται εναντίον μας, αν συμφωνείτε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Κάθε μέρα που περνά χωρίς τη λύση παγιώνονται τελεσμένα τα οποία είναι μία αναστρέψιμα. Το θέμα είναι εάν απλά χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα θα παραγνωρίσεις κάποια πράγματα τα οποία δεν οδηγούν όμως και την ίδια ώρα σε μια λύση που να γίνεται αποδεκτή από τον Κυπριακό λαό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι ότι καλύτερο. Εύχομαι ακόμα το 2018 να είναι η χρονιά που μέσα από αλληλοκατανόηση
και έναν έντονο διάλογο θα επιτύχουμε την ειρήνη στην πατρίδα μας για το καλύτερο δυνατόν όλων ανεξαρτήτως των νομιμίων κατοίκων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ζήσαμε μαζί χρόνια πολλά και συνδημιουργήσαμε. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προπτυχές να βιώσουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα, αρκεί η λύση να είναι τέτοια που να μην προκαλεί το αίσθημα κανενός, είτε Τουρκοκύπριο είτε Ελληνοκύπριο. Να νιώθουν ότι όλοι ζουν σε έναν ευρωπαϊκό κράτος με ασφάλεια και προπτική για το μέλλον. Όχι για μας, αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.